Ο Κώστας Καριωτάκης, 1896-1928, ήταν Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. Θεωρείται ως ο κυριότερος δημιουργός της σύγχρονης λυρικής ποίησης και τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Για το έργο του έχουν γραφεί πάρα πολλές εργασίες και βιβλία. Γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1896 στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ήταν δευτερότοκο παιδί του νομομηχανικού Γεωργίου Καριωτάκη και της Εκατερίνης Κάγιανη από την Τρίπολη. Στο σπίτι της γεννήθηκε ο ποιητής και εκεί σήμερα στεγάζεται η διοίκηση του εκεί πανεπιστημίου. Είχε μία αδελφή ένα χρόνο μεγαλύτερη του και έναν αδελφό μικρότερο. Λόγω της εργασίας του πατέρα του, η οικογένειά του αναγκαζόταν να αλλάζει συχνά τόπο διαμονής. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στη Λευκάδα, στο Αργοστόλι, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, στην Αθήνα και στα Χανιά, όπου έμειναν ως το 1913 λόγω των συνεχών μεταθέσεων του πατέρα του. Από τα εφηβικά του χρόνια δημοσίευε ποίηματά του σε παιδικά περιοδικά, ενώ το όνομά του αναφέρεται και σε διαγωνισμό διηγήματος του περιοδικού Διάπλασης των Παιδών. Στα Χανιά, σε ηλικία 17 ετών, ερωτεύεται τη χανιώτισσα Άννα Σκορδίλη, μια σχέση που θα τον σημαδέψει. Το 1917 αποφύτησε από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1918 επισκέφθηκε τους γονείς του στη Θεσσαλονίκη όπου έμεναν. Το 1919 επιστρατεύθηκε αλλά πήρε ολιγόμενη αναβολή λόγω υγείας. Διορίστηκε στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης ενώ μετά την οριστική απαλλαγή του από τον ελληνικό στρατό για λόγους υγείας τοποθετήθηκε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων οι νομαρχίες Σύρου, Άρτας και Αθήνας. Απεχθανόταν τη δουλειά του και δεν ανεχόταν την κρατική γραφειοκρατία, γι' αυτό και οι πολλές μεταθέσεις του. Η πρώτη ποιητική συλλογή του, «Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων», δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 1919 και δεν πήρε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Τον ίδιο χρόνο εξέδωσε το σατυρικό περιοδικό «Η Γάμπα», η κυκλοφορία του οποίου όμως απαγορεύτηκε έπειτα από 6 τεύχη κυκλοφορίας. Η δεύτερη ποιητική συλλογή του, με τον τίτλο «Νιπενθή», εκδόθηκε το 1921. Την ίδια περίοδο συνδέθηκε με την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη, συνάδελφό του στην Ομαρχία Αττικής, παρόλο που δεν είχε ξεχάσει την πρώτη του αγάπη, την Άννα Σκορδίλη, η οποία στο μεταξύ είχε παντρευτεί. Η Πολυδούρη του πρότεινε να παντρευτούν, μολονότι γνώριζε ότι εκείνος έπασχε από σύφυλλη, αλλά ο Καριωτάκης αρνήθηκε. Το 1924 ο Καριωτάκης ταξίδεψε στο εξωτερικό και επισκέφθηκε την Ιταλία και τη Γερμανία. Τον Δεκέμβριο του 1927 εκδόθηκε η τελευταία ποιητική συλλογή του με τίτλο «Ελεγεία και σάτυρες». Η ποίηση του Καριωτάκη δεν είχε ίχνος φιλολογίας, αισθηματισμού και φιλαρέσκεια. Αποπνέει την αίσθηση του μάταιου, του χαμένου. Η στάση του είναι αντιηρωική και αντιειδανική. Τον Φεβρουάριο του 1928 αποσπάστηκε στην Πάτρα και λίγο αργότερα στην Πρέβεζα. Η αλληλογραφία του με συγγενείς του την περίοδο αυτή αναδεικνύει την απόγνωση του Καριωτάκη για την επαρχιακή ζωή και τη μικρότητα της τοπικής κοινωνίας. Στις 20 Ιουλίου πήγε στο Μονολίθι και αποπειράθηκε επί 10 ώρες να αυτοκτονήσει προσπαθώντας μάταια να πνιγεί. Την επόμενη μέρα αγόρασε ένα περίστροφο και πήγε σε ένα καφενείο της Πρέβεζας. Αφού πέρασε λίγες ώρες μόνος του καπνίζοντας, πήγε σε μια κοντινή παραλία στον Άγιο Σπυρίδωνα και έθεσε τέλος στη ζωή του κάτω από έναν ευκάλυπτο.